Η σημερινή συνεδρίαση συγκλήθηκε μετά από αίτημα 12 Δημοτικών Συμβούλων, όπου βάσει το άρθρο 67 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε υποχρεωτικά να συγκληθεί το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Η υποχρέωση καταρχήν είναι της σύγκλησης. Εννοείται ότι το συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως φέρεται, δηλαδή η συμμετοχή ημί του Δήμου Μυτιλήνης στις κινητοποίησεις της Τετάρτης που οργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι ένα θέμα που εξαντλητικά έχει απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει αποφασίσει δύο φορές ξεκάθαρα, χωρίς περισπασμούς, χωρίς αστερίσκους και παρενθέσεις. Είναι λοιπόν προφανής η προσπάθεια των Δημοτικών Συμβούλων που θέσανε το συγκεκριμένο αίτημα, απλά και μόνο να διχάσουν για άλλη μία φορά την κοινή γνώμη το Δήμο Μυτιλήνης και τους δημότες μας. Ο Δήμος Μυτιλήνης, ως ο κατεξοχήν Δήμος που συντηρεί το μεταναστευτικό και έχει υποστεί όλες τις συνέπειες του μεταναστευτικού όλα αυτά τα χρόνια, δηλώνει δια του Δημάρχου και όλης της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όλων των παρατάξεων που δεν πήραν μέρος στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, που εκπροσωπούν μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος που εξέλεξε τους συγκεκριμένους συμβούλους, ότι δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα που διχάζουν την κοινή γνώμη, που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν ένα θέμα που οριστικά όλος ο κόσμος της Μυτιλήνης θέλει να αφήσει πίσω, να γυρίσει σελίδα και να δούμε επιτέλους την ανάπτυξη που έχει τόσο πολύ ανάγκη ο τόπος μας. Δεν πρόκειται να βοηθήσουμε ανθρώπους, να στήσουν πολιτικές καριέρες, ανθρώπους που στο όνομα του λαϊκισμού θέλουν να παίξουν τον εαυτό τους ότι είναι περισσότερο πατριώτες αυτοί από άλλους. Δεν πρόκειται να συμβάλλουμε στο να γίνει ένα θέμα ύψης της προτεραιότητας, όπου με μεγάλο πολιτικό κόστος η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος Μυτιλήνης πήρε συγκεκριμένη θέση, να γίνει βορά σε ανθρώπους που απλώς θέλουν να διονύζουν ένα θέμα για τη δική τους πολιτική επιβίωση. Είναι ξεκάθαρο ότι η σημερινή συνεδρίαση με την έλλειψη απαρτίας ήταν ένα πολιτικό μήνυμα. Ένα πολιτικό μήνυμα που έχει μόνο ένα περιεχόμενο. Ως εδώ! Το μεταναστευτικό πρέπει να ανήκει στο παρελθόν. Είμαστε εδώ για να λύσουμε και το λύσαμε με τις γενναίες αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Επιτέλους, η δημοκρατία δεν είναι μονόπλευρη, είναι από τις δύο πλευρές και από όλα τα μέρη και τις φάσεις του πολιτικού σκηνικού του Δήμου Μυτιλήνης και όλες τις παρατάξεις που το εκπροσωπούν. Δεν δέχομαι και πραγματικά είμαι λυπημένος για τους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν αυτό το Προεδρείο, αυτός ο Πρόεδρος και αυτή η Δημοτική Αρχή, ακριβώς επειδή σέβεται τους κανονισμούς και τους νόμους, συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έπρεπε και όπως ήταν υποχρεωμένο, και επειδή δεν πάρθηκε η απόφαση των υπολείπων παριστάμενων συμβούλων, αυτοί που είχαν κατά νου, δηλαδή να διχάσουν τον κόσμο, μας μιλήσανε περί ανυπαρξίας δημοκρατίας, για εκτροπή, για αλητεία ή για οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να γυρίσω αυτούς τους χαρακτηρισμούς στους ανθρώπους αυτούς. Είναι συνάδελφοί μου, τους τιμώ και θεωρώ ότι ήταν μια κακή στιγμή του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.